Η Ιωνίκη, οι προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλές. Παίζουν τα 60 εκατομμύρια του Σαββίδη με τα 7 εκατομμύρια του Καρυπίδη. Τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα, βέβαια, πάντα. Και εδώ ξεβρακώθηκε ο μύθος του μεγάλου ΠΑΟΚ, των πολλών εκατομμυρίων, των μεγάλων συμβολέων, όπου στο γήπεδο και στο χορτάρι φάνηκε ότι πόσο υπερτιμημένοι είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Να πω για τον Μαουρίσιο του 1 εκατομμυρίου, ο οποίος είναι 3 χρόνια τραυματίας. Να πω για τον Βιερίνιο, το οποίο δεν φταίει το παιδί. Δεν φταίει. Ήρθε από τον πάγκο ανέτοιμος με 2 χιαστούς και πήγε πάνω στο Ρόους και δεν τον πέρασε ούτε μία φορά το Ρόους. Όταν ο Άρης έχει μια τετράδα βαριά με τον στόπερ να παίζει δεξί μπακ το Ρόους. Τους δυο στόπερ οι οποίοι δεν φημίζονται και την ταχύτητά τους. Δηλαδή τον Βέλεθ και τον Δελιζής. Και τον Κορχού, το οποίο ο Άρης έψαχνε να βρει αριστερό μπακ και δεξί μπακ κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Που σημαίνει ότι ο Κορχούτ δεν είναι από τα βαριά χαρτιά του Άρη. Και αυτός ο Κορχούτ κάνει πλάκα το Λιμιό. Άλλοι υπερτιμολογημένοι, πολύ διαφημισμένοι. Θα πω καταρχήν, τι Βραζιλιάνος είναι αυτός ο οποίος που δεν μπορεί να τριπλάρει. Τι Βραζιλιάνος είναι αυτός ο οποίος στενασμένα δεν μπορεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή με ανάποδα πόδια. Τι Βραζιλιάνος είναι αυτός που εκτελεί έτσι όπως εκτελεί. Ξεκινάει λοιπόν ένα παιχνίδι. Ο Άρης μπαίνει με φαντασμαγορικό ρυθμό, με φωταγώγηση, με φώτα, με μουσικές κτλ. Θα ρίξει και έβλεπα τα βραβεία του Όσκαρ του Χόλιγουντ πριν βραβεύσουν τον Μπρους Γουίλις για την καλύτερη ταινία. Αντί να πέφτουν κοτρώνες λοιπόν και να γίνονται στραβοστομίες, ο Άρης ξεκινάει μια γιορτή. Αργεί να ξεκινήσει το παιχνίδι. Κάτι το οποίο βοηθάει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να μπει σε ένα πιο χαλαρό τέμπο, να διερευνήσει το παιχνίδι κτλ. Ξεκινάει το παιχνίδι. Ξανασταματάει στο 5ο λεπτό. Πάλι πολύ καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ, το οποίο είναι ένα πράγμα με τα φώτα, με το βάρ και τα λοιπά. Ξεκινάει ξανά το παιχνίδι. Βλέπουμε μια βαριά άμυνα του Άρη, τετράδα, ένας Μίσης ο οποίος δεν φυλάγεται από το Σάσα, αλλά φυλάγεται περισσότερο ο Πέλκας και δημιουργούνται κάποιες κάθετες πάσεις πίσω από την πλάτη της άμυνας του Άρη και δημιουργείται ένα πρώτο γκολ. Εκεί λοιπόν, λες ότι η λογική λέει ότι θα πιέσει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα βγει στην κόντρα με αντεπιθέσεις και θα βρει περισσότερους χώρους και θα δημιουργήσει κατάσταση. Παρά τα αυτά, τρώει γκολ από αντεπίθεση. Τρώει γκολ από αντεπίθεση. Δηλαδή βρίσκονται 7 παίκτες σε τετραγωνικά γκαρσονιέρας στον ΠΑΟΚ, μια άθλια διάταξη. Η πίσω γραμμή είναι στα 45 με 50 μέτρα και με μία πάσα βγάζει τον Λάρσον πάνω στο Μάτος. Εκεί φαίνεται ο Μάτος ότι δεν πρέπει να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, διότι είναι 33 χρονών, διότι είναι σαν τον κουρασμένο τον γέρο που ανεβαίνει την ανηφόρα του Σέιξου με τα τζετζερέδια πίσω στην πλάτη. Δεν έχει τις ταχύτητες και τα ανεβάσματα που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι λογικό. Εκείνο που δεν είναι λογικό είναι ότι μένει στα μαρκαρίσματα με τα χέρια, με τους αγκώνες, κάνει φάουλ για κάρτες και τον περνάει σαν σταματημένο ο Λάρσον και γίνεται το 1-1. Τώρα, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς, φταίει στα 3 γκολ. Όταν εγώ μιλάω για τον Πασχαλάκη, λένε είσαι φίλος με τον Πασχαλάκη. Δεν είμαι φίλος με κανέναν. Συμπαθώ τον Πασχαλάκη επειδή είναι πολύ μεγάλος τερματοφύλακας. Και είναι ηλίθιοι στον ΠΑΟΚ που βάλανε αυτόν που βρώμαγε κλανιά όλη η μεγάλη περιοχή από το φόβο του, γιατί στις εξόδους πήγαινε σαν τον ανάπηρο να διώξει, ενώ άλλος είναι πεδαράς, είναι 97 δυνατός και θα έβγαινε. Και κάτω από την εστία δεν υπάρχει καλύτερος τερματοφύλακας από τον Πασχαλάκη να αποκρούσει. Με καλύτερα αντανακλαστικά. Βάλαν τον Ζίβκοβιτς. 7 συν 4, πόσο μας κάνουνε, 11. 11 γκολ σε 2 μάτς έχει φάει στο Χαριλάου. Μόλις πηγαίνει στο Χαριλάου ο Ζίβκοβιτς, πρέπει να του δίνουν αντικαταθλιπτικό χάπι. 7 γκολ από την Ξάνθη πέρσι, στο ματιαγμένο εκεί το 7-2, και 4 σήμερα και ένα κυριοθέν στο όριο 5. Μεγάλη απώλεια για τον Πάοκ Κρέσπο, ο οποίος ήταν με τα πλαϊνά βήματα σαν αριστερό στόπερ πολύ καλός για να καλύπτει τις αδυναμίες τις μεσοαμυντικές του Γιαννούλη. Τις μεσοαμυντικές, επαναλαμβάνω, αδυναμίες του Γιαννούλη. Ο Βαρέλα πήγε αριστερό στόπερ και άλλαξε λίγο τα δεδομένα, καθώς δεξιά ήταν η βασική του θέση. Στο ποδόσφαιρο μετράει πολύ. Κάποιος με δεξί πόδι σαν αριστερό στόπερ δεν έχει τα πλαϊνά βήματα. Και εκεί ο Φεντβαζίδης, χωρίς να κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι, τους δημιούργησε προβλήματα. Τους δημιούργησε προβλήματα. Και έρχομαι και λέω, προηγήσει 1-0 στο Χαριλάου.
Έχουν γίνει τα φαρτά της μαργωρικά. Δεν έχει πέσει ούτε πορτοκαλάδα στο γήπεδο. Χάνεις την ευκαιρία να το κάνεις 2-0. Έχεις το Λακπόμπ έξω. Και έχεις το Φιντεύσκι μέσα. Γιατί είναι ο Φιντεύσκι σε φόρμα. Σε φόρμα, αλλά βάζει τα γκολ σε πρώτο χρόνο. Άμα δείξουμε στο βίντεο όλα τα γκολ του Φιντεύσκι, θα δείτε ότι δεν είναι γκολ με τρίπλα διείσδυση και τέτοια. Και ούτε περιλαμβάνουν κεφάλι μέσα. Είναι όλα χαμηλά στον πρώτο χρόνο. Και εκεί που περιμένεις ότι ο Άρης θα παίξει αμυντικά να κρατήσει το 1-1, βγαίνει σε 2, σε 3, σε 4 επιθέσεις και χτυπάει και από την πλευρά του Μάτος και από την πλευρά του, του Γιαννούλη, αλλά ιδιαίτερα από τον άξονα. Χωρίς να έχει κατοχή της μπάλας ο Άρης, κερδίζει φάουλ, κερδίζει καταστάσεις στον χώρο του άξονα. Γιατί κερδίζει? Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει καθαρό αιμοκόφτη? Γιατί ο Μαρίσιο είναι για να έχει το αναπηρικό καροτσάκι και να πηγαίνει στις ράμπες και να περνάει στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα από πάνω? Ο Βραζιλιάνος Μαουρίσιο. Άμα ήταν έτσι οι Βραζιλιάνοι, άμα πέσει ένα αεροπλάνο με καλούς Βραζιλιάνους, τζάμπα θα πάει ο Μαουρίσιο. Ο Αουγκούστο ο Βραζιλιάνος. Αργός, ένα καλό πόδι αριστερό και τίποτα άλλο. Και ένα Μίτσι στο χώρο του κέντρου, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορεί να συμμαζέψει τα σημάδια. Δεν μπορεί να γίνει κόφτης, κύριε. Δεν μπορεί να γίνει προοδευτής παιχνιδιού. Δεν μπορεί να γίνει πασέρ, δεν μπορεί να γίνει σκόρερ. Ο Μίσιτς. Να πάρει ο Σαββίδης τα εκατομμύρια και να τα βάλει, να του πω πού. Με ένα Μίσιτς στο κέντρο του γηπέδου που του βγήκε. Κατά λάθος. Δεν τον είχα προγραμματισμένο να βγει ο Μίσιτς, του βγήκε κατά λάθος. Πασχαλάκης έχει γκόμενα την, πώς τη λένε, την τραγουδίστρια, την Παπαδοπούλου. Να είναι γκέι ο Πασχαλάκης, σας πειράζει. Και τι σας νοιάζει εσάς ποιον έχει γκόμενο ο Πασχαλάκης? Είναι κάτω από τα δοκάρια καλός. Ο Ζίβκοβιτς, Σέρβος. Στα έλεγα και στον Κουλιανό, από την Κρήτη. Δεν πατάει καλά ο Ζίβκοβιτς. Κουπαράκι μου, κουπαράκι μου, κουπάρε μου, κουπάρε μου. Δεν τρώει κόντα. Μάθανε τα στατιστικά στο ποδόσφαιρο. Ράσα ρε Νίκο τα στατιστικά. Δεν τραβάει καλά. Δεν έχει έξοδο. Με την μπάλα στα πόδια δεν έχει. Εκρηκτικότητα δεν έχει. Λένε ότι είναι και λίγο τα τσούζι, να πούμε, τα κονιάκ και τα μπράντι. Βγάζει τον καλύτερο τερματοφύλακα μαζί με τον Σαν του Ολυμπιακού στην Ελλάδα για να παίξει ο Ζίβκοβιτς. Για ποιο λόγο? Επειδή λέει δεν έφαγε γκολ, ωραία. Φάει τον Ζίβκοβιτς στη μάπα, φάει την παπάρα 4 γκολ και κράτα τον Ζίβκοβιτς τώρα να το βάλεις με την ΑΕΚ. Να κάνεις κανένα χ και με την ΑΕΚ, αντίο πρωτάθλημα. Μανούλα μου να χαρώ εγώ, Βραζιλιάνε. Μανούλα μου να χαρώ. Τι να χαρείς? Να χαρεί τι? Είναι τερματοφύλακας για τον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς. Γιατί τον πήρατε? Επειδή έχετε φιλίες με την Ξάνθη? Φάει τα 4 τα γκολ τώρα και πάει να κλάψει με τον Καζαντζίδη τα μάτια σου τα μελαγχολικά. Γυρίστε τον Καζαντζίδη πίσω, ξεδάψτε τον. Και μάλιστα κάπου διάβασα ότι μιλάτε για διαιτησία. Όποιος μιλάει για διαιτησία για αυτό το παιχνίδι, πρέπει να του σκίσουν το δίπλωμα, πρέπει να του πάρουν τα χαρτιά και να μην του ξαναδώσουν μικρόφωνο. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε ξεφτύλες? Μιλάτε για διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι? Ο διαιτητής ήταν χαλαρός στο πειθαρχικό κομμάτι, όμως το έκανε και για τις δύο ομάδες. Δηλαδή, όσο δεν έδωσε κάρτες σε Μάτος και σε, πώς το λένε τον άλλο, του Μαουρίσιο και τους άλλους, δεν έδωσε και στους παίκτες του Άρη. Για φέρτε εδώ πέρα να τις δούμε τις κάρτες. 47 λεπτό γκολ του Άρη. Λέει φάουλ ο Ζίβκοβιτς. Τι φάουλ? Τραβάει το γόνατο, την ώρα που κάνει το άλμα, το τραβάει το γόνατο. Βγαίνει σαν το μαλάκα ο Ζίβκοβιτς. Δεύτερον. Πέναντι θέλεις Γιαννούλη? Ξέρεις τι μπουνιές θες Γιαννούλη? Έγινες και Αλεξανδρής Αλέκος και πώς το λέει τον άλλο, Γιαννακόπουλος και Αναστόπουλος να πέφτεις? Τι έχει λεφτά ο πρόεδρος, θα πάρεις πέναλτι, έτσι νομίζεις? Επειδή την κόμενα του διαιτητή την πήγανε στο Open, δεν μπαίνεις τέτοιο πέναλτι. Επειδή την κόμενα του διαιτητή την πήγανε στο Open. Εντάξει, μεθόδους Ολυμπιακού νεόπλητη. Φετβαζίδης offside είναι λίγο, δεν είναι κανονικό γκολ, είναι λίγο offside. Τι θες Φιντεύσκι πέναλτι? Φύγε στην Πολωνία να σπάς πέτρες που λέει ο Αλέφαντος, θες και πέναλτι το 66. Αυτά γράφετε για να λαϊκίσετε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τα χάλια σας δεν τα βλέπετε. Και φτάνουμε στον προπονητή του Άρη στο 3-1. Ο οποιοσδήποτε Έλλην, Βαλκάνιος, Γρόσος, πώς το λένε, προπονητής ο οποίος θέλει να διαφυλάξει τα νότα του, θα πετάξει μέσα τον Μπα. Θα πετάξει για τρίτο στόπερ το Ρόου, θα βάλει δεξί μπακ τον Στρούγγεν και θα κλείσει το χώρο του κέντρου και το κέντρο της άμυνας θα πάρει το μάτς. Και τι σας κάνει ρε ο Άρης? Τι σας κάνει ο Άρης ρε ρεζίλιδες των σκυλιών? Σας πετάει δεύτερο σέντερφορ,
τον Τουρμισάη πάνω στο Λάρσον και παίζει 4-4-2. Καθαρότατο. Και σε έχει 3-1 και σου λέει σε βάλω 5. Και λέει θα σου βάλω 5. Δε σε φοβάμαι σου λέει. Δε σε υπολογίζω. Η αλλαγή είναι επική. Εγώ τον έβριζα τον προπονητή του Άρη. Λέω ρε παιδάκι μου, σημάζεψε τα ασημάζευτα εκεί πέρα. 3-1 έχεις. Θέλει μισή ώρα. Βάλε ένα χάφ ακόμα. Πέτα ένα τρίτο στόπερ. Όχι, θα βάλω λέει δεύτερο σεντερφόρ. Και πετάει τον ανέτοιμο του Μισάη. Επικίνδυνο αυτό που έκανε. Πολύ επικίνδυνο. Αν δεν έβαζε το τέταρτο γκολ, θα γινόταν μπορεί και 3-3 το παιχνίδι. Ήταν επικίνδυνη η κατάσταση εκεί. Και εκεί επάνω, αυτό που τον πληρώνατε 2 εκατομμύρια το σωσία του Τσίπρα, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, αντί να βάλει άκμο Σφιντεύσκι μαζί και να βγάλει το Βιερίνη, ο οποίο ο Φουκαρά σέρνεται, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα να τριπλάρει γιατί δεν μπορεί το σώμα του. Δεν φταίει ο Βιερίνια, φταίει αυτό ο μαλάκα που τον έβαλε. Και λένε οι παοξίδες στο καφενείο, σε αυτό το μάτς βάζεις το Βιερίνια. Βέβαια, βάλ' το στα φιλικά, εκεί καλά είναι. Σε αυτό το μάτς βάζεις το Βιερίνια. Στο Καραϊσκάκι, γι' αυτό δεν τον έβαλε το Βιερίνια. Και ρωτούσαμε, γιατί δεν έπαιξε ο Βιερίνια, γιατί ο Βιερίνια είναι σαν το Μητσοτάκι πριν πεθάνει 2 χρόνια, 100 χρονών. Το παιδί, ό,τι μπόρεσε, έδωσε, έδωσε. Και τον βάζει στο Χαριλάου, το Βιερίνια. Βόλτο στα φιλικά με τον Μπέο να δείξουμε ότι είμαστε καλή ομάδα. Αυτά λέγανε οι παοκτζίδες στα καφενεία που έβλεπα εγώ το μάτς. Και μου βάζει τον Ακπομ και βγάζει το Σφιντεύσκι. Δηλαδή, σε ποια εξορία, ποιο νησί είναι αυτό που πήγαινε τους φουκαράδες τους κομμουνιστές. Γιάρο. Πώς το λένε το άλλο το νησί. Μακρόνισο. Έχει στη Ρωσία κανένα νησί που πάνε τους αντιφρονούντες. Στείλ τον εκεί ένα χρόνο. Που μου βγάζει το Σφιντεύσκι και βάζει τον Άκμο και βγάζει τον Βιερίνε και βάζει τον Αγκούστο να τον κάνεις τι, να κρατήσεις το 3-1. Είσαι τρελός ρε, τον πληρώνεται αυτό να βάλει δηλαδή Αγκούστο, Μίσιτς, Μαουρίσιο, εντάξει, τη φακλάνα τον Μπίσεσβαρ και δικαιώνομαι εδώ στην αντιπαράθεση που είχαμε τον Αλέφαντο την Παρασκευή στην Αθήνα, λέω Μπίσεσβαρ, κολοκαθίστρα είναι, πηγαίνει και δίπλα στο Center Four. Πάει ο Μίσιτς, ανεβάζει την ομάδα επάνω και επειδή δεν μπορεί να πάρει μέτρο ο Μπίσεσβαρ και σου κάνει τις αντεπιθέσεις ο Άρης πολύ ωραία με γρήγορους ποδοσφαιριστές και σου αλλάζει τα πετρέλαια. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης για το μάτς. Υπάρχει και μια άλλη αμφισβητούμενη. Στο πρώτο λεπτό ο Ίγκνας, που είναι επιθετικό φάουλ, κάνει ένας παίκτης του Άρη μετά, στηρίζεται πάνω σε παίκτη του Άρη με τα χέρια. Σεντερμπακάρα ο Ίγκνας. Λοιπόν, υπερτιμημένοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κακή διαχείριση παιχνιδιού. Μέτρια χαφ πλην του Σάσα. Πλην του Μίσιτς. Και πάμε στον Άρη. Ο Άρης, χωρίς σεντερφόρ με 10 παίκτες κι αυτός, πήρε το παιχνίδι. Ο Ιντέγε δεν μπόρεσε να κάνει γκολ. Τι έκανε ο Ιντέγε. Κέρδισε την ηλιθιότητα και την κακή κατασκοπία των Αριανών. Του κάνανε 10 φάουλ με την μπάλα κάτω στα πόδια. Τον Ιντέγε. Ο Ιντέγε είναι τόσο επικίνδυνος με την μπάλα στα πόδια κάτω, έξω από την περιοχή, όπως ένας 80 χρονών που έχει κάνει χείριση αφαίρεση προστάτη. Να το βάλει στο παρθεναγωγείο, τι επικίνδυνος να γίνει. Ο 80χρονος που έχει χείριση προστάτη. Κάνετε φάουλ ρε ηλίθι πάνω στον Ιντέγε με την μπάλα κάτω χαμηλά. Δεν έχετε πει. 2 εκατομμύρια το χρόνο παίρνετε. Κατασκοπία δεν έχετε. Να δείτε πώς είναι ο αντίπαλος. Πώς πρέπει να τον φυλάξετε. Και σας βγαίνει ο Λάρσον. Σαν δεύτερο center forward με τον γκάμα αριστερά. Δηλαδή με λάθος. Γιατί ο Λάρσον είναι ο extreme και ο γκάμα το δεκάρι. Μεγάλος παίκτης ο Σάσα. Και με κίνηση χωρίς την μπάλα στο τέταρτο γκολ δίνει την μπάλα και φεύγει στο χώρο. Μεγάλου χαφ κίνηση είναι αυτή. Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Επικός αδελιζήσεις με το ένα μάτι το παιδί. Ο Βέλεθ. Αλλά εκείνος ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Είναι ο Ρόους. Ο οποίος δεν τον πέρασε ούτε μία φορά. Ο κύριος Βιερίνια. Και όταν έχεις Ρόους και Φετβαζίδη να αμήνονται απέναντι σε Γιαννούλη και Βιερίνια και από εκεί και πέρα δεν περνάς από εκεί, είσαι καταδικασμένος τουλάχιστον να μην πάρεις το παιχνίδι. Όχι να το χάσεις έτσι όπως το χάσες με τα 3 γκολ του Ζίβκοβιτς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η φρεσκάδα του Κορχούτ, τον εξαφάνισε το Λιμιό και πήρε και κούρσες από εκεί. Και ο Κουέστα, ο οποίος φταίει στο πρώτο γκολ, γιατί κάνει λάθος απόκρουση. Πάει προς τον πέναλτι, μπάλα και όχι προς τα πλάγια. Μετά από εκεί ήταν πολύ καλός
και στις εξόδους του και χαμηλά. Το ξεφτέλησε ο Άρης τον ΠΑΟΚ, τον αποκαθήλωσε και έδειξε στην Ελλάδα ο Άρης με τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με τους τρεις μικρούς ότι είναι πολύ μικρών δυνατοτήτων και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και να μην το συγκρίνουν τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό με τις ομαδάρες με Νταϊφά, Κόκαλη και Ουλανδρή και ούτε τον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70. Είναι να παίρνει τα όπλα ο Κούδας, ο Σαράφης, ο Παρίδης που πέθανε και όλοι οι μεγάλοι παιχταράδες τη δεκαετία του 70 με κόντρα διαιτησίες χωρίς να παίρνουν λεφτά, να τους συγκρίνουν με όλους αυτούς εδώ πέρα τους αργούς που φορτώσαν στο Σαββίδι και ο Σαββίδης ξέρουμε πώς βοηθάει αυτούς τους παίκτες στα μας τα μικρά. Όταν κάνεις φιλικά παιχνίδια, Ολυμπιακέ και ΠΑΟΚ, αυτή την κατάληξη θα έχεις όταν οι άλλοι παίζουν κανονικά. Κύριε Σαββίδη και κύριε, πώς το λένε το χοντρό, και κύριε Μαρινάκη. Όταν έχεις φιλικά και μετά πας εχθρικό στην Ξάνθη, χωρίς Βαλμποενά, με 4-4-2, πας εχθρικό στο Βόλο, χωρίς Βαλμποενά, με 4-4-2 και με τον Πανιόνιο, δεν τα παίρνεις τα μάτς. Και εσύ κύριε ΠΑΟΚ, τα φυλάκια στο στόμα με την Ξάνθη, τα αγρίνια και ποια άλλη ομάδα έχει, και τους Βόλους, να ανοίγει τις ποδάρες του ο Μπέος. Κύριε Μπέο, τι έγινε? Και κάτι τελευταίο. Αυτές οι φιλίες με τον Μπέο και που επειδή τώρα ανοίγει τα πόδια στον ΠΑΟΚ, να τις αφήσετε κατά μέρους. Ο Μπέος είναι βρωμιάρης, λιγδιάρης, τα έκανε με τον Ολυμπιακό τις φιλίες και τα παιχνίδια και τώρα επειδή μάλωσε με τον Μαρινάκη, άπλωσε τις ποδάρες του στον ΠΑΟΚ. Είστε ξεφτύλες στον ΠΑΟΚ όταν θέλετε να κάνετε φιλίες και να βγάζετε τα ραδιόφωνα τον Μπέο. Ο Μπέος είναι βρώμικος. Και καλά κάνει και είναι βρώμικος. Εσείς τι θέλετε παρέες με τον βρώμικο? Οι εξηγιάντες. Εξηγιάντες είστε εσείς. Κολοτρυπίδες. Τέλος. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από Θεσσαλικά Μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μέρα